Η μικρή Σαμαρίτισσα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανίτα Αντώνη. Ρουθ την έλεγαν και καθόταν με τα γονικά της σε ένα σπιτάκι έξω από το χωριό. Ήταν όμορφη, φρόνιμη. Βοηθούσε τη μάνα της στο νοικοκυριό και συχνά έπαιρνε τη στάμνα και πήγαινε να τη γεμίσει μακριά στο πηγάδι που είχε το καλό νερό. Μια μέρα, εκεί που τη γέμιζε, η Ρουθ είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά της και να την κοιτάζει. Παραξενεύτηκε, γιατί δεν τον είχε δει πρωτύτερα να έρχεται να περνά ούτε από πέρα ούτε από κοντά. Πώς βρέθηκε έτσι μπροστά της, σαν να ξεφύτρωσε από τη γη ή σαν άπεσε από τον ουρανό? Της φάνηκε σαν διψασμένος και τον ρώτησε ευγενικά. «Θέλεις νερό?» «Ναι, καλή μου Ρουθ», της αποκρίθηκε. «Και αν θέλεις, δώσ' μου να πιω λίγο από τη στάμνα σου». «Με τα χαράς, κυριέ μου, ορίστε. Μα πού με γνωρίζεις, πώς ξέρεις το όνομά μου? Δεν θυμάμαι να σε έχω ξαναδεί». Και τον κοίταζε καλά, καθώς έπινε εκείνος με τη στάμνα. Ήταν γαλανός, χλωμός λιγάκι στο πρόσωπο, με γεννάκια ξανθά σαν τα μαλλιά του. Και από τα μεγάλα του μάτια χυνόταν μια τέτοια γλυκιά λάμψη που πρώτη φορά η Ρουθ την έβλεπε σε μάτια ανθρώπου. «Γνωρίζω τον πατέρα σου», της αποκρίθηκε. «Αυτός μου είπε πως έχει ένα καλό κορίτσι που το λένε Ρουθ. Και μάντεψα πως είσαι εσύ, γιατί σε είδα πρωτύτερα να βγαίνεις από το σπίτι του με τη στάμνα». «Μπα», απόρρισε η Ρουθ, «και εγώ πως δεν σε είδα παρά μόνο τώρα εδώ? Από πού ήρθες, από πού πέρασες?» «Από εκεί», της αποκρίθηκε δείχνοντας κατά το χωριό. «Και πάω στη χώρα». «Στα Ιεροσόλυμα», έκανε ζωηρά η Ρουθ. «Ναι, εκεί. Αχ, πως ήθελα να πήγαινα κι εγώ στη μεγάλη χώρα που τόσα ακούω για αυτή». «Θα πας και γρήγορα μάλιστα. Α, πού το ξέρεις?» «Νη σου είπε ο πατέρας μου πως έχει σκοπό να με πάει τούτο τον καιρό στα Ιεροσόλυμα». Σ' αυτό δεν της αποκρίθηκε, παρά της είπε: «Δεν με είδες πρωτύτερα, γιατί εμένα δεν με βλέπουν όλοι. Πολλές φορές μου έτυχε να περάσω μπροστά από ανθρώπους και να μην με δουν. Περίεργο. Θα τους θαμπώνει, κυριέ μου, αυτή η λάμψη, αυτή η λάμψη που χύνουν τα μάτια σου. Μα γιατί αλήθεια τα μάτια σου λάμπουν έτσι?» Ούτε σε αυτό της αποκρίθηκε, παρασήκωσε τα μάτια κατά τον ουρανό που είχαν το ίδιο τους το χρώμα. «Όχι, όχι», φώναξε τότε η Ρουθ, «εμένα μπορείς να με κοιτάζεις, δεν με θαμπώνει η λάμψη των ματιών σου, ούτε με τρομάζει». Την ξανακοίταξε και της είπε γλυκά: «Είσαι καλό και αθώο, κορίτσι Ρουθ, και έτσι καλή και αθώα να μείνεις πάντα. Πάρε τώρα τη στάμνα σου να γυρίσεις στο σπίτι, γιατί η μάνα σου ανησύχησε. Σε ευχαριστώ που μου δώσες να πιω. Ήμουν πολύ διψασμένος και τούτο το πηγάδι έχει το καλύτερο νερό». «Αλήθεια», αποκρίθηκε η Ρουθ, σηκώνοντας τη στάμνα στο κεφάλι. «Το καλοκαίρι όμως στερεύει». «Δεν θα στερέψει πια», της είπε εκείνος. «Ω, και πού το ξέρεις?» Μα ούτε σε αυτό δεν της αποκρίθηκε. Τη χαιρέτησε μόνο με ένα κίνημα του χεριού και τράβηξε το δρόμο του. Ξεκίνησε από το άλλο μέρος και η Ρουθ φορτωμένη τη στάμνα. Κι άμα έκαμε λίγα βήματα, γύρισα θέλει τα πίσω της να ξαναειδεί τον άνθρωπο που πήγαινε στη χώρα. Μα ο δρόμος ως πέρα ήταν έρημος, ψυχή. «Μπα», απόρρισε η Ρουθ, «τι έγινε αυτός που πήγε, γιατί δεν τον βλέπω?» «Μη στέκεται εκεί και με κοιτάζει και με θαμπώνει τώρα και μένα η λάμψη των ματιών του». Όταν έφτασε στο σπίτι και η μάνα της ανήσυχη τη ρώτησε γιατί άργησε, η Ρουθ της είπε πως την κράτησε με ομιλία στο πηγάδι ένας άνθρωπος που γνώριζε τον πατέρα της. Μα ύστερα που πήγε και ο πατέρας τον ρώτησε, είπε πως όχι, κανένα τέτοιον άνθρωπο δεν είχε γνωρίσει και σε κανένα ξένο δεν είχε πει πως το κορίτσι του το έλεγαν Ρουθ. Και η μικρή έμεινε με την απορία. Το απόγευμα, όταν βγήκε πάλι να κάνει κάποιο θέλημα της μάνας της, ένα όμορφο παλικαράκι του χωριού, λίγο πιο μεγάλο από αυτήν, την κοντοζύγωσε και της ψιθύρισε. «Ρουθ, τα χυλάκια σου είναι κόκκινα σαν τα κεράσια. Σου χαρίζω αυτό το δαχτυλίδι, αν μου τα δώσεις να τα φιλήσω». Μα η Ρουθ θυμήθηκε τον άνθρωπο που είχε δει στο πηγάδι και συλλογίστηκε. «Μου είπε να μείνω αθώα.
Δεν θα ήμουν πια αν δεχόμουν το δώρο του και του δουνα τα χείλη μου να τα φιλήσει. Κι έτρεξε να χωθεί στο σπίτι χωρίς να πει λέξη στον ομορφωνιό. Την άλλη μέρα η μάνα της τη φώναξε. «Ρουθ, κόρη μου, πήγαινε να φέρεις νερό από το πηγάδι». Μια στιγμή της ήρθε της Ρουθ να πει πως βαριότανε να πάει. Θυμήθηκε όμως πως ο άνθρωπος εκείνος της είπε να είναι πάντα καλή. Και μετανιωμένη έτρεξε να πάρει τη στάμνα της. Μα όταν τη σήκωσε τη βρήκε βαριά και τότε είδε πως ήταν γεμάτη απάνω από τη μέση. «Μάνα», είπε, «έχουμε ακόμα νερό που για σήμερα μας φτάνει. Αύριο πάω». «Και πού βρέθηκε», της αποκρίθηκε η μάνα της. «Εγώ πρωτύτερα άδειασα όλη τη στάμνα». «Δεν θα θυμάσαι, μάνα, έλα να δεις». Και η μάνα είδε. Ναι, αλήθεια, δεν θα θυμόταν. Η στάμνα είχε ακόμα νερό. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο. Και την άλλη, κάθε φορά που η Ρουθ πήγαινε να πάρει τη στάμνα να τη γεμίσει, την έβρισκε γεμάτη ως τη μέση. «Μάγια τις έχουν κάνει», έλεγε η μάνα εκστατική. «Κοίταξε, μην το πεις κανενός και βρούμε τον πελά μας». Και από τέτοιο φόβο το κρατούσαν μυστικό ακόμα και από τον πατέρα. Η Ρουθ όμως δεν πίστευε πως τις στάμνας της είχαν κάνει μάγια. «Πήρε τη χάρη», έλεγε μέσα της, «από τότε που την έβαλε στα χείλη του άνθρωπος με τα ουρανιά μάτια που ήξερε το όνομά της χωρίς να του το πει κανένας». Ωστόσο, μια μέρα η Ρουθ βρήκε τη στάμνα αδιανή. Έπρεπε να την ξαναγεμίσει. Μα ήταν πια καλοκαίρι. Θα είχε ακόμα νερό το πηγάδι? Γιατί όχι? Μήπως ο άνθρωπος εκείνος δεν της είπε πως δεν θα στερέψει ποτέ? Και με πίστη, με πεποίθηση, η Ρουθ πήρε τη στάμνα της και πήγε. Ο κουβάς ήταν ξερός και το σκοινί του άσπρο, φρυγμένο. Το έριξε όμως η Ρουθ στο πηγάδι και τι θάμα! Τον έβγαλε γεμάτο, ξέχυλο από κρύο, καθάριο νερό. Γέμισε γρήγορα τη στάμνα της και γύρισε στο σπίτι ολοχαρά. Αυτό γινόταν όλο το καλοκαίρι. Το καλό πηγάδι μπορεί να ήταν στερεμένο για τους άλλους που δεν ήξεραν το μυστικό. Μα κάθε φορά που πήγαινε η Ρουθ έβγαζε όσο νερό της χρειαζόταν. Και κάθε φορά θυμόταν τον άνθρωπο εκείνο με τα ουρανιά μάτια που έχειναν τέτοια λάμψη και προσπαθούσε να είναι πάντα καλή και να μένει αθώα όπως της είπε. Μα τι άγιος άνθρωπος ήταν λοιπόν αυτός και πού να βρισκόταν τώρα? Δεν θα γύριζε από τα Ιεροσόλυμα? Δεν θα τον ξανάβλεπε ποτέ η Ρουθ? Ω, πώς ήθελε να τον ξαναειδεί! Και έτσι άξαφνα να βρεθεί πάλι μπροστά της, σαν ουρανοκατέβατος, όπως τότε στο πηγάδι. Και το καλοκαίρι πέρασε. Κι ήρθε ο χειμώνας. Το καλό πηγάδι είχε πάλι νερό για όλους. Κι ήρθε η άνοιξη που γεμίζει τους ανθρώπους χαρά. Χαιρόταν και η Ρουθ. Μα τόσο πολύ όσο δεν είχε χαρεί άλλη άνοιξη στη ζωή της. Της φαινόταν σαν άλλαξε αληθινά, σαν να καινουργώθηκε ο κόσμος. Όλη μέρα μιλούσε με τα λουλούδια, με τα ριάκια, με τα πουλιά και κάπου μιλούσε τώρα και με τους ομορφωνιούς που την κοντοζύγωναν, της πένευαν τα χείλια και της πρότειναν δαχτυλίδια για να τη φιλήσουν. Αυτά όλα την έκαναν να ξεχνά ως και τον άνθρωπο που της είχε πει να μείνει αθώα. Όλα κανείς στον κόσμο τα συνηθίζει, ακόμα και τα θάματα. Έτσι και η Ρουθ είχε συνηθίσει το θάμα της στάμνας και του πηγαδιού που έμειναν για αυτή αστήρευτα. Έβρισκε ακόμα φυσικό που ο άνθρωπος εκείνος ήξερε το όνομά της χωρίς να του το πει κανείς ή που τα μάτια του έχειναν τόση λάμψη ή που μπορούσε να παρουσιάζεται άξαφνα σαν ουρανοκατέβατος και να χάνεται την ίδια στιγμή. Και τα λόγια του τα ξεχνούσε ή κι αν τα θυμόταν δεν της έκαναν πια την ίδια εντύπωση. Περισσότερο άκουγε τα γλυκόλογα των παλικαριών που την τριγύριζαν. Μια μέρα δεν μπόρεσε πια να κρατηθεί. Δέχτηκε το χρυσό δαχτυλίδι εκείνου του πρώτου και του δώσε τα κερασένια χείλη της να τα φιλήσει. Πώς τη μέθησε αυτό το πρωτογνώριστο φιλί και πόσο τη χαροποίησε το πρωτοφόρετο εκείνο δαχτυλίδι, δεν το έβγαζε πια από το χέρι της. Και κάθε μέρα ξέφευγε μια στιγμή της μάνας της που τώρα δεν την άφηνε να παραβγαίνει μονάχη γιατί είχε μεγαλώσει. Αντάμωνε το μορφωνιό και του δίνε τα χείλη της ξανά και ξανά. Όταν η μάνα της τη ρώτησε πού βρήκε το δαχτυλίδι, της είπε ψέματα πως το βρήκε στο δρόμο.
Η μάνα της το πίστεψε και την άφηνε να το φορεί. Μα από τότε η Ρουθ δεν την άκουγε σαν πρώτα, ούτε όταν τη συμβούλευε, ούτε όταν της έλεγε να κάνει καμιά δουλειά. Της αντιμιλούσε και πολλές φορές της αυθαδίαζε. Όχι, η Ρουθ που είχε μεγαλώσει δεν ήταν πια ούτε καλή ούτε αθώα. Εκείνο τον καιρό όμως τη βρήκε σαν τιμωρία μια συμφορά. Της έσπασε μια μέρα η στάμνα. Όσο κι αν δεν ήταν πια καλή και αθώα η Ρουθ, τη στάμνα εκείνη την αγαπούσε πολύ, την είχε σαν τα μάτια της. Και τόσο λυπήθηκε όταν την είδα άξαφνα κομμάτια, τόσο έκλαψε, ώστε ο πατέρας της για να την παρηγορήσει, τη χάιδεψε και της είπε «Σώπα, κι εγώ θα σε πάρω με τη μάνα σου να πάμε στα Ιεροσόλυμα να γιορτάσουμε το Πάσχα». Αμέσως η Ρουθ έπαψε να κλαίει. Ξέχασε πάλι και τη σπασμένη στάμνα και τον Άγιο Άνθρωπο κι όλα. Τι χαρά της να πάει στη μεγάλη χώρα να κάνει Πάσχα στα ξακουσμένα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν ήταν τόσα χρόνια το όνειρό της. Και από την πολύ της χαρά δεν θυμήθηκε καν πως και αυτό ακόμα το ευτυχισμένο ταξίδι ο άνθρωπος με τα ουρανιά μάτια της το είχε προφητέψει. Δεν ήταν πολύ μακριά από το χωριό της η μεγάλη χώρα. Φαινόταν μάλιστα άσπρη μες στη χρυσή καταχνιά πέρα από το λόφο. Είχε εκεί και μια θιά, την Ελισάβετ, που θα τους έπαιρνε λίγες μέρες μουσαφύριδες. Φόρεσε λοιπόν η Ρουθ τα καλύτερά της ρούχα, ανέβηκε στην καμήλα με τη μάνα της, κοντά τους ο πατέρας πεζός, και σε μισή μέρα έφτασαν στη μεγάλη χώρα και στο μικρό σπίτι της θείας Ελισάβετ. Η Ρουθ τάχασε στην αρχή που βρέθηκε μέσα σε εκείνη την πολυκοσμία. Γρήγορα όμως τη συνήθισε κι αυτή όπως τα συνηθίζει κανείς όλα. Και άρχισε στα Ιεροσόλυμα την πιο τρελή και χαρούμενη ζωή. Όμορφη καθώς ήταν, την τριγύριζαν εκεί με γλυκόλογα και με χαρίσματα όχι μόνο νη, παρά και μισόκοποι, ακόμα και γέροι. Τους νιούς τους έβρισκε πολύ πιο όμορφους από τα παλικάρια του χωριού της, μα και τους γέρους πιο πλούσιους και πιο γενναίους. Έτσι τα κερασένια χείλη της τα έδινε σε όλους, σε αυτούς για χαρίσματα, σε εκείνους από ευχαρίστηση. Ένα μεθύσι την κυρίεψε πιο δυνατό και πιο σταθερό από εκείνο που είχε δοκιμάσει με το πρώτο φιλί. Δεν άκουγε πια τη μάνα της καθόλου. Με τη θιά της που στη μεγάλη χώρα ήταν μια κρυφή μεσήτρα, έτρεχε εδώ και εκεί, χαροκοπούσε μέρα νύχτα. Πολλές φορές τους ξεγελούσε όλους και έπαιρνε τους δρόμους μονάχη της. Χίλιες στάμνες να τις έσπαζαν τώρα δεν θα την ένοιαζε. Και το τελευταίο που συλλογιζόταν και ποθούσε ήταν να ξαναδεί τον άνθρωπο του πηγαδιού. Κι άξαφνα μια μέρα, την προπαραμονή του Πάσχα, εκεί που χάζευε στο πιο μεγάλο δρόμο, τον είδε. Τον είδε, ναι, μα πόσο δυσκολεύτηκε να τον γνωρίσει. Αυτός να ήταν. Τα ρούχα του καταξεσκισμένα, το πρόσωπό του καταματωμένο στο μέτωπό του ένα στεφάνια παγκάθια που το τρυπούσαν και στους ώμους του ένας βαρύς ξύλινος σταυρός. Άλλοι δύο κατάδικοι άσκημοι αυτοί και χωρίς στεφάνια πήγαιναν πλάι του φορτωμένοι άλλους δύο σταυρούς. Στρατιώτες, πολλοί με κοντάρια είχαν περικυκλωμένους και τους τρεις. Και από πίσω τους ένα μέτρητο πλήθος από μαγκόπεδα που γιουχάιζαν, από εξαγριωμένους ανθρώπους που φώναζαν βρισχές και άλλοι πιο ήσυχοι και πιο καλοντημένοι που ακολουθούσαν από περιέργεια. Η Ρουθ δεν πίστευε ακόμα στα μάτια της. Μα ήταν αυτός. Ήξερε καλά πως μόνο τους φωνιάδες, τους ληστάδες, τους κακούργους τους πόμπευαν έτσι και ύστερα τους κρεμούσαν σε ένα σταυρό που αυτοί οι ίδιοι τον κουβαλούσαν. Κακούργος λοιπόν, φωνιάς, ληστής ήταν ο άνθρωπος με τα ουρανιά μάτια. Μα τι να είχε κάνει, γιατί τον πήγαιναν να το σταυρώσουν. Η Ρουθ ρώτησε δεξιά και αριστερά, μα κανένας δεν ήξερε ή δεν θέλησε να της πει. Έπειτα την πήρε σβάρνα το άγριο πλήθος και αναγκάστηκε κι αυτή να ακολουθήσει την πομπή εκείνη ως έξω. Από εκεί αν ήθελε θα μπορούσε να γυρίσει γιατί ο κόσμος δεν ήταν πια τόσο πυκνός. Μα την κράτησε η περιέργεια, σαν να μην το πίστευα ακόμα, ήθελε να το δει με τα μάτια της. Αλήθεια, ο άνθρωπος εκείνος ήταν κακούργος και τώρα θα τον σταύρωναν. Και το είδε, από μακριά μα το είδε.
Ακολουθώντας την πομπή, είχε φτάσει στην κορφή ενός μικρού κατάξερου λόφου και στάθηκε εκεί μαζί με κάτι άλλες γυναίκες που τη μια μάλιστα φιλενάδα της θιάς της την είχε ξαναδεί σε ένα γλέντι τρελό. Μαρία την έλεγαν και ήταν από τα Μάγδαλα. Η Ρούθ όμως η μικρή δεν τόλμησε να πλησιάσει τη μεγάλη εκείνη και να ρωτήσει. Έμεινε μόνο ώσπου έστησαν τους τρεις σταυρούς και κρέμασαν τους τρεις εκείνους ανθρώπους, δεξιά και αριστερά τους δύο άσκημους και στη μέση τον ωραίο με τα ουρανιά μάτια. Και τότε η Ρούθ ξεκίνησε να γυρίσει. Περπατούσε σιγά, βυθισμένη σε σκέψεις και απορίες. Δεν πρόσεχε πια στους νέους που την καλοκοίταζαν, ούτε στους γέρους που της έδειχναν το πουγγί τους, παρασυλλογιζόταν. Πόσο άνθρωπος εκείνος δεν εθάμπωνε, δεν εστράβωνε πια με τη λάμψη των ματιών του και πώς άφηνε να τον βλέπουν, να τον πιάνουν και να τον κρεμούν. Και αυτός που ήξερε τα ονόματα των κοριτσιών χωρίς να του τα έχει πει ο πατέρας τους, αυτός που ήξερε πως το πηγάδι δεν θα στέρευε το καλοκαίρι και πως η Ρούθ την άλλη άνοιξη θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, πώς δεν ήξερε πως τα Ιεροσόλυμα ίσα ίσα θα τον έπιαναν αυτόν να τον θανατώσουν για να μην πάει ή να κρυφτεί. Περίεργο αυτό, ανεξήγητο, μα ακόμα πιο περίεργο. Τι κακό μπορούσε να έχει κάνει αυτός. Πώς θα ήταν κακός και κακούργος ένας άνθρωπος που της είχε πει ευθυνής να είναι πάντα αθώα και καλή. Πώς, από τι αναγκάστηκε να κλέψει, να ληστέψει, να σκοτώσει ίσως αυτός που μπορούσε να έχει ό,τι ήθελε, φτάνει να το ζητούσε. Γιατί ποιος ποτέ θα αντιστεκόταν στη λάμψη και στη γλύκα των ματιών του και δεν θα του έκανε οποιαδήποτε χάρη κι αν του γύρευε. «Εμένα», συλλογιζόταν η Ρούθ, «μου γύρεψε μόνο τη στάμνα μου να πιει. Μα και φιλή να μου γύρευε, μου φαίνεται πως θα του το δίνα χάρισμα. Τι λέω, κι όλο μου το κορμί και την ψυχή μου και τη ζωή μου». Και μόνο που το θυμόταν αυτό, και μόνο που ξανά βλέπε με τη φαντασία της το πηγάδι τον άντρα εκείνο που τον είχε δει προλίγου με τα μάτια της κρεμασμένος ένα σταυρό, η Ρούθ γινόταν πάλι καλή. Και μετάνιωνε για τις τρέλες που είχε κάνει στον τελευταίο καιρό και πικραινόταν βαθιά που ό,τι και να έκανε τώρα δεν θα μπορούσε να ξαναγίνει αθώα όπως δεν θα μπορούσε να ξαναγίνει ολάκερη στάμνα που είχε σπάσει κομμάτια. Το βράδυ στο σπίτι της θείας Ελισάβετ πήρε κατά μέρος τη μάνα της και της διηγήθηκε κρυφά πού και πώς ξαναείδε τον άνθρωπο του πηγαδιού. «Τι μου λες», έκαμε η μάνα. «Αυτός ήταν ο ίδιος. Τον γνώρισα, μάνα, από τα μάτια του. Είμαι βέβαιη, μάνα, πως ήταν αυτός». «Καλά λοιπόν το παγό πως μου μάγεψε εκείνη τη στάμνα». «Ναι, ναι, ο Ιεσού, ο περιβόητος. Ήτανε μάγος, έκανε ψευτοθάματα, ανάστενε, τάχα νεκρούς, έλεγε πως είναι ο βασιλιάς των Εβραίων και λεγόταν Μεσσίας και Χριστός, αγύρτης και λαοπλάνος. Γι' αυτά και γι' αυτά τον έπιασαν και τον σταύρωσαν». «Μα κοίταξε, κόρη μου Ρούθ, μη βγάλεις λέξη από το στόμα σου. Δεν κάνει να μάθει κανένας πως είχαμε ταραβέρια με τέτοιον άνθρωπο. Μπορεί να βρούμε μπελά. Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα λένε πως θα πιάσουν κι όλους εκείνους που τον πίστευαν και τον ακολουθούσαν». Και σε 2-3 μέρες, άμα γιόρτασε και το Πάσχα, μα όχι πια με τη χαρά που περίμενε, ούτε με τις τρέλες που έκανε πρώτα, η Ρούθ με τα γονικά της γύρισε στο χωριό. Τ' άλλο πρωί πήγε στο πηγάδι με την καινούρια της στάμνα. Τη γέμισε και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να τη σηκώσει, κάνει έτσι και τι να είδει. Ο άνθρωπος εκείνος στεκόταν μπροστά της και την κοίταζε, ολοζώντανος και απαράλλαχτος, όπως τον είχε δει την πρώτη φορά. Με τα ίδια ρούχα, με την ίδια γλωμάδα στο πρόσωπο και με την ίδια γλυκιά και δυνατή λάμψη στα ουρανιά μάτια. Φυσικά η Ρούθ τον πήρε για φάντασμα και από το φόβο της κόντεψε να πέσει κάτω. Μα μια σκέψη την έκαμε να συνέρθει αμέσως. Είχε κάνει λάθος. Την είχαν γελάσει τα μάτια της. Ο κακούργος που είχε δει να σταυρώνουν στα Ιεροσόλυμα δεν ήταν, δεν μπορούσε να είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον ξανάβλεπε τώρα ζωντανό και απείραχτο. Ούτε ο Άγιος αυτός άνθρωπος μπορούσε να ήταν κακούργος. Ο κακούργος, ο σταυρωμένος, θα ήταν άλλος που του έμοιαζε
εκείνος ο Ιησού, ο Αγύρτης και ο Λαοπλάνος. «Ρουθ, έχει ακόμα νερό στο πηγάδι?» τη ρώτησε. «Έχει, Κύριε», το αποκρίθηκε. «Από τότε δεν στερεύει πια, ούτε το καλοκαίρι. Θέλεις να σου δώσω να πιείς?» «Όχι, δεν διψώ σήμερα». «Αλήθεια, Κύριέ μου, θα μου πεις τώρα που με ξέρεις εμένα. Ο πατέρας μου δεν θυμάται να σου είπε ποτέ στο όνομά μου και εγώ...» Μα ξαφνά η Ρουθ άφησε μια κραυγή και σώπασε. Κοιτάζοντας τον άνθρωπο εκείνο, παρατήρησε πως τα χέρια του καθώς και τα πόδια του, που τα σαντάλια τ' άφηναν από πάνω γυμνά, είχαν κάτι στρογγυλές, κλεισμένες μα φρέσκες ακόμα πληγές, σαν να τα είχαν τρυπήσει πέρα-πέρα μεγάλα καρφιά, και το μετωπό του καθώς και τα μηνύκια του είχαν άλλες μικρότερες σαν από αγκάθια. «Ιεχωβά, είσαι λοιπόν εσύ ο ίδιος?» «Ναι, εγώ είμαι», της αποκρίθηκε. «Και πώς γλίτωσες από το σταυρό?» «Μα εσύ αυτό το ξέρεις. Δεν απόρρισες πως δεν γινόταν ένα θάμα να με γλιτώσει?» «Το θάμα αυτό έγινε την τρίτη μέρα». «Μα γιατί στάθηκες να σε πιάσουν και να σε σταυρώσουν? Εσύ που μπορείς να θαμπώνεις τους ανθρώπους?» «Ναι, θα μπορούσα να θαμπώσω και εκείνους. Μα τους άφησα να με πιάσουν, γιατί εσύ δεν ήσουν πια καλή και αθώα όπως σου είχα πει». «Το ξέρεις κι αυτό?» «Όλα τα ξέρω. Μπορώ να σου πω με τα ονόματά τους όλους τους άνδρες που τους παραδόθηκες. 7 είναι όλοι. Πρώτα-πρώτα ήταν εδώ ο μικρός το Βιτ. Έπειτα, στα Ιεροσόλυμα, ο πλούσιος Σίμωνας. Ο φτωχός μα όμορφος Δαβίδ, ο...» «Φτάνει!» τον έκοψε ηκετευτικά η Ρουθ. «Είμαι μια αμαρτωλή, μια χαμένη. Μα τι σημαίνει, επειδή εγώ είμαι μια τέτοια έπρεπε εσύ να παραδοθείς στο μαρτύριο και στο θάνατο?» «Δεν είσαι μόνο εσύ». «Αλήθεια?» ψιθύρισε η Ρουθ. Και θυμήθηκε πόσες γυναίκες είχε δει από 15 χρονών ως 30 στο τραπέζι του πλούσιου Σίμωνα, τότε που είχε πάει και αυτή με τη θιά της. Και όλες αμαρτωλές, σαν αυτή τη μικρή ή σαν τη μεγάλη εκείνη τη Μαρία. Μα και πόσες άλλες δεν είχε δει εκεί πέρα, στη χώρα τη μεγάλη, να γυρίζουν στους δρόμους μισόγυμνες, βαμμένες, ξετρελαμένες, μαζί με τόσους άντρες, νιούς, μεσόκοπους, γέρους ή αμούστακα παιδιά, που κι αυτοί, σαν και εκείνες, δεν είχαν το νου τους παρά το γλέντι στην αμαρτία. Και θυμήθηκε ακόμα η Ρουθ πως για αυτούς και όχι για τους δίκαιους ήταν γραφτό να έρθει μια μέρα στον κόσμο και να πεθάνει ο Μεσσίας. Έτσι έλεγε ο Ραβίνος και ο πατέρας της κι όλοι. «Μα εσύ είσαι ο Μεσσίας?» ρώτησε το σταυρωμένο. «Εγώ», της αποκρίθηκε. «Να ξέρεις όμως πως μετάνιωσα για τις τρέλες εκείνες». «Το ξέρω και γι' αυτό με ξαναβλέπεις. Αν δεν μετάνιωνες δεν θα με ξαναβλέπεις ποτέ». «Ναι, ήσουν μια αμαρτωλή και τώρα είσαι μια μετανιωμένη. Πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Πήγαινε». Η Ρουθ έκαμπε να φύγει, μα πάλι σαν κάτι να συλλογίστηκε, κοντοστάθηκε. «Και τώρα πού πας?» ρώτησε. «Ω, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, μην ξαναπάς στην καταραμένη εκείνη χώρα. Οι άνθρωποι δεν έγιναν ακόμα καλοί. Θα σε ξανασταυρώσουν. Μην πας». «Δεν θα πάω», ησύχασε, της αποκρίθηκε με ηρεμία. «Και αυτή τη φορά θα δεις και εσύ που πηγαίνω. Χαίρε, Ρουθ». Μιλώντας έτσι ο άνθρωπος εκείνος, σήκωσε τα χέρια του για να αποχαιρετήσει τη Ρουθ, σήκωσε και τα ουράνια μάτια του ψηλά. Και τότε εκείνη τον είδε να σηκώνεται στον αέρα, ώσπου τον έχασε από τα μάτια της μέσα στο φωτεινό γαλάζιο του ουρανού. «Ο Μεσσίας», φώναξε, «ο Χριστός». Και γύρισε στο σπίτι της γεμάτη έκσταση και αγαλίαση. Εκεί τα είπε της μάνας της όλα και δεν έπαψε να τα λέει ώσπου έμαθαν όλοι ποιος ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον σταύρωσαν μια φορά σαν κακούργο και που αναστήθηκε την τρίτη μέρα σαν Θεός. Από τότες οι άνθρωποι έγιναν καλύτεροι και ο κόσμος άλλαξε σημαντικά. Όσο για τη μικρή Ρουθ, αυτή βέβαια δεν μπόρεσε να ξαναγίνει αθώα, έμενε όμως καλή σε όλη της τη ζωή.